Καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα σε όλους, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε. Σήμερα είναι Τρίτη, είναι 5 Απριλίου του 2011. Είμαστε εδώ, παρέα στην Εχνατία Τηλεόραση, για να δούμε τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας, να τα συζητήσουμε με τους καλεσμένους μας. Καλωσορίζω αμέσως τον αγαπητό φίλο και πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλό και έμπειρο πολιτικό. Είναι ο καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Δημήτρης Μάρδας, ο οποίος υπήρξε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης, υπήρξε και υποψήφιος βουλευτής. Δεν ξέρω αν θα ξαναείσαστε υποψήφιος βουλευτής. Ούτε εμείς ξέρουμε. Ούτε εσείς ξέρετε. Μάλιστα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας για να μοιραστώ μαζί σας ένα προβληματισμό, ο οποίος είναι πάρα πολύ εύλογος και έχω που τον λέω μερικές μέρες. Και είναι ο εξής, ότι ακούμε συνεχώς σε Θεσσαλονίκη, βλέπουμε, αλλά δεν ακούμε, γιατί το ακούω κάτι σημαίνει μπορεί να είναι και φήμη, μπορεί να είναι και πραγματικότητα, μπορεί και να μην είναι. Βλέπουμε όμως καθημερινά σε Θεσσαλονίκη να κλείνουν μικρές, μεγάλες επιχειρήσεις. Μια βόλτα στην Τσιμισκή θα μας πείσει όλους ότι είναι πραγματικότητα αυτό που λέω, διότι το βλέπουμε, δεν το ακούμε απλά. Άρα καλώς νομίζω ότι έκανα και το διόρθωσα. Αυτό το οποίο όμως δεν μας έχει πει κανένας είναι ποιο είναι το σχέδιο για τη Θεσσαλονίκη για να μπορέσει να πάρει μια ανάσα. Διότι ούτε ακούμε, ούτε βλέπουμε κανένα προγραμματισμό για το να γίνει η Θεσσαλονίκη κάτι. Κάτι μεγάλο που να τονώσει την αγορά, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να ανεβάσει την πόλη. Διότι, και τον νομό εν γέννη, διότι θα σας πω την αλήθεια, εγώ βλέπω ότι από τα μέσα της δεκαετίας του 80 η Θεσσαλονίκη, ο νομός Θεσσαλονίκης διανύει μια φθήνουσα πορεία, μια πορεία παρακμής συνεχώς και δεν βλέπω να έχουν γίνει ιδιαίτερες προσπάθειες για να σταματήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, στάσιμη δεν ήταν ποτέ. Κατρακυλάει συνεχώς. Κανένας δεν βλέπω να κάνει κάτι. Ορίστε. Ναι. Αυτό βέβαια είναι, αυτή είναι μια πολύ ωραία ερώτηση για τους δημάρχους, τους υποψήφιους δημάρχους, τους ενδυνάμει δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους. Καλά, όλοι αυτοί που είπατε, όσοι πέρασαν, δεν έκαναν τίποτα για να σταματήσουν. Και σε όσους και όσους αυτή τη στιγμή βρίσκονται, ποιο είναι το σχέδιο για την πόλη, αυτοί το γνωρίζουν καλύτερα από εμάς. Το καλοκαίρι να μαζεύουν τα σκουπίδια είναι το σχέδιο. Γιατί εκεί θα είναι και αφορητή κατάσταση. Καλό σχέδιο αυτό. Σε ό,τι αφορά το κλείσιμο των καταστημάτων, αυτό είναι ένα φαινόμενο πανελλήνιο. Δεν έχει σχέση μόνο με την πόλη μας. Το βλέπουμε και στην Αθήνα και σε άλλες μικρότερες πόλεις, κατά ανάλογο βέβαια βαθμό. Ως εκ τούτου, αυτό συνδέεται με την όλη δυσμενή εξέλιξη των οικονομικών της χώρας και με το γεγονός ότι η διαδικασία της ανάκαμψης ελληνικής οικονομίας φαίνεται ότι αργεί να έρθει. Ως εκ τούτου, είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε κάποιος να προβλέψει εδώ και καιρό. Ναι. Δεδομένου ότι κάποια πράγματα δεν εξελίσσονται με τον τρόπο που έπρεπε να εξελίσσονται. Θα μπορούσαν βέβαια να εξελιχθούν διαφορετικά. Ναι. Και θα μπορούσε να υπάρχει και μια άλλη διαπραγμάτευση στον χώρο του μνημονίου και να δώσει κάποια άλλα αποτελέσματα, πράγματα τα οποία τα έχουμε πει. Έχουμε μια κατάσταση, αυτή η κατάσταση μας οδηγεί σε αυτό το αποτέλεσμα και ως εκ τούτου έχουμε να διαχειριστούμε μια πολύ άσχημη κατάσταση στον χώρο της αγοράς, του λιανικού εμπορίου πιο συγκεκριμένα. Και παράλληλα βέβαια βλέπουμε, και εδώ είναι τεράστια η ευθύνη των δημάρχων, ότι στον χώρο της παραοικονομίας τα πάντα οδεύουν όπως όδευαν. Βλέπουμε έξω από κατάστημα το οποίο προσφέρει δερμάτινα είδη και το οποίο πληρώνει ένα νίκη, το οποίο πληρώνει τις εισφορές του στο ΙΚΑ, το οποίο πληρώνει τους φόρους του ακριβώς απέναντι, έναν οικονομικό μετανάστη, ο οποίος πουλά τσάντες και δερμάτινα είδη τα γνωστά μαϊμού και ουδείς αγγίζει αυτό το άτομο. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι λίγο δύσκολο να γίνουν, όπως είναι η ανάκαμψη. Υπάρχουν όμως και κάποια άλλα πράγματα που είναι σχετικά εύκολο να γίνουν, όπως είναι το σημάζεμα της αγοράς. Την ευθύνη για το σημάζεμα της αγοράς δεν την έχει η κεντρική κυβέρνηση, την έχει η τοπική αυτοδιοίκηση. Και θα ήταν ένα εύλογο ερώτημα στον όποιον δήμαρχο ή στο όποιο δημοτικό συμβούλιο το τι όχι πρόκειται να κάνει, το τι όφιλε να κάνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να συμμαζέψει αυτό το απέραντο παζάρι το οποίο βλέπουμε στην παραλία, βλέπουμε στην Τσιμισκή, βλέπουμε παντού, όχι μόνο εδώ και στις διάφορες τοπικές αγορές, και το οποίο σε τελική ανάλυση θίγει την επιχειρηματικότητα. Μάλιστα. Και λύσεις βέβαια υπάρχουν. Υπάρχουν πολύ απλές λύσεις, οι οποίες μπορούσαν να εφαρμοστούν. Εγώ νομίζω ότι δεν το πιάσατε το ερώτημα, κύριε καθηγητή. Το ερώτημα άρχισε από τα μαγαζιά. Γιατί κλείνουν. Ξεκίνησε από τα μαγαζιά. Και το άλλο το ερώτημα είναι, έτσι, το γιατί παίρνει την κατιούσα η πόλη μας.
Το γιατί παίρνει την κατιούσα η πόλη μας είναι το γιατί δεν εφαρμόζονται κάποια πράγματα που δεν έπρεπε να εφαρμοστούν. Αλλά εδώ, επαναλαμβάνω. Και εν πάση περιπτώσει, να σου πω κάτι. Η λύση για να ανέβει η αγορά δεν είναι να σταματήσουν να υπάρχουν μικροπολιτές στους δρόμους. Όχι, η λύση για να ανέβει η αγορά είναι να έχει λεφτά ο κόσμος να ψωνίζει. Ναι, αυτό και όμως το πρόβλημα είναι αυτό. Όμως δεν έχει σχέση με την πόλη. Και για να έχει λεφτά ο κόσμος να ψωνίζει, πρέπει να έχει και δουλειά για να ψωνίζει. Ναι. Για να έχει λεφτά. Ως εκ τούτου θέσατε δύο ζητήματα στην ίδια ερώτηση. Ένα είναι το ζήτημα. Όχι, το ένα είναι η πόλη και το άλλο είναι η αγορά. Εν μέρη συνδέεται το ένα με το άλλο. Σε ό,τι αφορά τα καταστήματα. Είμαστε σε μία περίοδο ύφεσης και αυτό ερμηνεύει. Και ως εκ τούτου η ανάκαμψη δεν πρόκειται να προέρθει από κάποια μέτρα που θα βγάλει κάποιο δημοτικό συμβούλιο. Δεν είναι καταστήματα. Ουσιαστικά η κίνηση στην αγορά αντικατοπτρίζει τη γενικότερη κατάσταση η οποία επικρατεί στην κοινωνία. Εγώ δεν θέλω να το επικεντρώνεται εκεί. Ούτε εννοούσα κάτι τέτοιο. Σας είπα ότι δεν υπάρχει ένα σχέδιο για να γίνει κάτι μεγάλο στην πόλη. Κάτι το οποίο θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Οτιδήποτε. Τα διάφορα σχέδια της πόλης μπορεί να δημιουργήσουν και σχέσεις εργασίας, μπορεί και μη δημιουργήσουν σχέσεις εργασίας, θέσεις εργασίας. Τις θέσεις εργασίας δεν τις δημιουργεί το κράτος, ή αν θέλετε ο Δήμος. Αν περιμένουμε από το κράτος ή το Δήμο να μας δημιουργήσει θέσεις εργασίας και ο Δήμος να απογειώσει την οικονομία, αυτό νομίζω είναι μια θέση ιδιαίτερα εξτρεμιστική, η οποία ιδιαίτερα τώρα δεν μπορεί να γίνει. Ακόμα και σε μια αλφα εποχή, αν μπορούσε να γίνει, θα μπορούσαμε να τη συζητήσουμε κατά πόσο έπρεπε να γίνει. Τι θα μπορούσε να κάνει ο Δήμος. Όχι ο Δήμος, αφήστε το Δήμο. Εγώ δεν μιλώ για το Δήμο. Δεν είσαστε εδώ για να μιλήσουμε για το Δήμο καταρχήν. Ναι. Τι θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση για να μπορέσει να προσελκύσει επενδυτές. Τώρα... Να ανοίξουν πέντε μεγάλες επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη. Εδώ φεύγουμε από το Δήμο, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, όπου μπορούσαν να ανοίξουν. Δηλαδή δεν μπορεί να δοθούν τοπικά κίνητρα για να ανοίξει κάποιος μία επιχείρηση. Στο πλαίσιο μιας γενικότερης διαδικασίας ανάκαμψης, εκεί αν κάποιος έρθει στη Θεσσαλονίκη έχει καλός, άρα το πρόβλημά μας είναι η ανάκαμψη πρώτα. Και από τη στιγμή που υπάρχει ανάκαμψη σε όλη τη χώρα, εκ των πραγμάτων θα υπάρχει και στην πόλη. Από εκεί και πέρα, όποιος Δήμος μπορεί να κάνει τα όποια μέτρα, έτσι ώστε να προσελκύσει κάποιες δραστηριότητες, να κάνει παραδείγματος χάρη την πόλη, ένα παζάρι, προσέξτε όμως, πιστοποιημένον αντικέρ, μέσα στο Σαββατοκύριακο να εκτίθενται κάποια πράγματα, αντίκες από όλα τα Βαλκάνια στην πόλη. Μπορεί να κάνει κάποια πράγματα που θα τονώσουν τη ζωή της πόλης. Αλλά δεν μπορεί ο Δήμος να αναλάβει μια τέτοια τεράστια πρωτοβουλία, έτσι ώστε να ανακαυθούν τα καταστήματα, η οικονομική ζωή της πόλης και να σταματήσουν να κλείνουν τα καταστήματα. Μπορεί να επηρεάσει ο Δήμος αυτή την υπόθεση με ένα παράδειγμα που σας έφερα με το παρεμπόριο. Ευθύνη του Δήμου. Και το παρεμπόριο, μπορώ να σας πω, μην το υποβαθμίζετε, γιατί έχει σακατέψει την αγορά όχι μόνο της πόλης, αλλά έχει σακατέψει όλη την αγορά της Ελλάδας. Και εδώ όλοι σιωπούν. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σιωπούν, αλλά εν πάση περιπτώσει όλοι σιωπούν. Μάλιστα. Και πώς μπορεί η κυβέρνηση να δώσει κίνητρα? Βλέπετε εσείς καμία πρόθεση από πλευράς κυβερνήσεως να δώσει κίνητρα σε επενδύσεις, είτε από το εξωτερικό είτε από το εσωτερικό? Ναι, έχουν μπει κάποια πλαίσια τα οποία δεν δείχνουν να αποδίδουν με τον τρόπο πρέπει να αποδίδουν. Και βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο ευθύνεται το πλαίσιο, το νομοθετικό πλαίσιο, ή κατά πόσο ευθύνεται ένα γενικότερο κλίμα που έχει σχέση με το χειρισμό αυτού του πλαισίου. Εδώ τίθενται πάρα πολλά ερωτήματα και από άλλους συναδέλφους μου, όπως και από όλο τον κόσμο, όπου βλέπουμε ότι υπάρχει, παραδείγματος χάρη, ένας νόμος ονόματι Fast Track, που αναφέρεται στην ταχεία έγκριση μιας ξένης επένδυσης στρατηγικού χαρακτήρα. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κυνήγι για κάποιες επενδύσεις στρατηγικού χαρακτήρα, αλλά από την άλλη όμως πλευρά δεν βλέπουμε την υλοποίηση, όχι την υλοποίηση, την ολοκλήρωση ετοιμάτων ή την κατάθεση ετοιμάτων, τα οποία θα μπορούσαν να ενταχθούν σε ένα τέτοιο νόμο που θα έδινε ομολογουμένως ένα άλλο αποτέλεσμα στη χώρα. Κάτι συμβαίνει που δεν έπρεπε να συμβαίνει. Τώρα, αυτό το κάτι συμβαίνει που δεν έπρεπε να συμβαίνει, αυτό θέλει συζήτηση. Μπορούμε να το αναλύσουμε και να το πιάσουμε από κάθε του σημείο, από κάθε σημείο του συγκεκριμένου θέματος, που σημαίνει ότι θα αρχίσουμε τόσο από το όποιο κείμενο έχει σχέση με τις επενδύσεις, όσο και με τους χειριστές όλου αυτού του ντοσιέ. Ναι. Και ή πάσχει η χώρα στο ένα, ή πάσχει στο άλλο, ή πάσχει και στα δυο. Υπάσχουν τα ντοσιέ. Υπάσχουν και τα δυο. Ναι. Και ο χειριστής και το ντοσιέ, με την έννοια ότι ενδεχομένως έχουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο φαίνεται ριζοσπαστικό, αλλά τελικά δεν είναι. Ναι.
Αυτό βέβαια θα το δούμε και στο άμεσο μέλλον. Εντάξει, μπορεί να πει κάποιος ότι είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί, γιατί ψηφίστηκε ένας νόμος πριν από ορισμένους μήνες. Δεν μπορεί να τα περιμένουμε όλα τώρα μέσα στους επόμενους μήνες. Μα συγγνώμη, είναι, ποια είναι τα μέτρα που έχουν ψηφιστεί. Είναι σωστό. Έχουν ψηφιστεί οι νόμοι, έχουν ψηφιστεί μέτρα, έχουν ψηφιστεί το ένα το άλλο. Έχει ψηφιστεί και ένας αναπτυξιακός που πρέπει λίγο να περιμένουμε να δούμε πώς θα αποδώσει. Θα περιμένουμε και πάλι θα είμαστε εδώ για να το συζητήσουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα τον αναπτυξιακό ψηφίστηκε εγώ έχω. Δεν ξέρω, έχω αρκετές ενστάσεις και αρκετό προβληματισμό για το πόσο και το αν και κατά πόσο μπορούν να αποδώσουν τα όσα προβλέπει. Δεν ξέρω ποια είναι η δικιά σας άποψη. Ο νόμος ως νόμος είναι ένας καλός νόμος. Κάθε αναπτυξιακός νόμος είναι καλός. Mm-hmm. Άλλος είναι καλύτερος, άλλος είναι πολύ καλύτερος. Ναι. Δεν υπάρχουν κακοί αναπτυξιακοί νόμοι. Mm-hmm. Τουλάχιστον. Κατά την τελευταία δεκαετία. Δεν υπήρξαν, εμπάσχε, δεν υπήρξαν. Γιατί δεν μπορεί υπήρξαν, και να υπάρξουν με αυτούς που έχουμε και κάτω. Αυτός, οι νόμοι μας όλοι αυτοί έπασχαν σε ένα πράγμα. Mm-hmm. Αυτό που λέγεται γραφειοκρατία. Δηλαδή, ενώ θα έπρεπε κάποιες επενδύσεις να μπορούν να πεμπλακούν αυτή τη διαδικασία και να ολοκληρώνεται όλη η διαδικασία έγκρισης σε ελάχιστες μέρες, έχουμε αιτήσεις επενδύσεων οι οποίες κρατούν μήνες, χρόνια. Με αποτέλεσμα, όταν κάποια ώρα εγκριθούν οι επενδύσεις, αυτός που θέλει να κάνει την επένδυση ή να έχει αλλάξει το στρατηγικό του σχεδιασμό, mm-hmm. ή να έχει πάρει τα χρήματά του να έχει πάει κάπου αλλού, ή να έχει κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο σκόπευε να κάνει. Ως εκ τούτου, αν δεν αρχίσουμε από τα αυτονόητα, μπορώ να σας πω, είναι δύσκολο να περπατήσει αυτή η χώρα. Και το αυτονόητο είναι εκεί όπου μπορεί να εγκριθεί μία επένδυση σε μία μέρα, σε ένα απόγευμα ή σε ένα πρωινό, να γίνει. Mm. Θα μου πείτε μήπως είναι υπερβολή. Θα σας πω το εξής απλό παράδειγμα για να καταλάβετε ότι δεν είναι υπερβολή. Στην Αγγλία, αν θέλετε να ανοίξετε εσείς μία επιχείρηση προσωπική, μπορείτε να καταθέσετε μία ηλεκτρονική φόρμα από την Ελλάδα και να την ανοίξετε. Mm-hmm. Η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται αυτό το ντοσιέ σας σημειώνει το εξής απλό. Αν καταθέσετε το ντοσιέ σας έως σήμερα στις 11 η ώρα το πρωί, τότε εμείς θα σας ανοίξουμε την επιχείρηση σήμερα, όχι αύριο, σήμερα. Ναι. Δηλαδή ως το μεσημέρι, ως το απόγευμα μάλλον που κλείνουν οι υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα έχετε την επιχείρησή σας στημένη. Και γράφει η επιχείρηση, αν δυστυχώς μας καταθέσετε την αίτησή σας μετά τις 11, τότε μας συγχωρείτε, αλλά θα ανοίξουμε αύριο. Δηλαδή, θεωρείτε το γεγονός ότι χάνετε ένα απόγευμα μία ζημία. Και μιλάμε για μία μέρα. Δεν μιλάμε για τίποτα άλλο. Mm-hmm. Είναι τόσο δύσκολο αυτό να γίνει εδώ. Και στην τελική ανάλυση, αν δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε, γιατί δεν το αντιγράφουμε όπως είναι, να τελειώνει η υπόθεση. Mm-hmm. Επίσης, το ίδιο και σε κάποιες επενδύσεις παραγωγικές. Στον καινούριο νόμο έχουμε δύο ειδών βοήθειες προς τους επιχειρηματίες. Μία είναι η παραδοσιακή βοήθεια. Σου επιδοτώ ένα κομμάτι της επένδυσης, οπότε πρέπει να καταθέσεις ένα σχέδιο και να ελεγχθεί γιατί σε τελική ανάλυση θα πάρεις χρήματα. Και υπάρχει και ένα άλλο σχέδιο, μια άλλη δίωδος, όπου επενδύεις και δεν σου δίνει το κράτος χρήματα. Όταν όμως βγάλεις το προϊόν στην αγορά, τότε θα σου χαρίσει κάποια χρήματα μέσω φορολογικών απαλλαγών. Mm-hmm. Η ερώτηση είναι απλή για τη δεύτερη περίπτωση, που δεν πρόκειται να ζητήσει ο επενδυτής ούτε ένα ευρώ από το ελληνικό δημόσιο. Ναι. Και πρόκειται να πάρει κάποια χρήματα υπό μορφή δώρου, υπό μορφή επιχορήγησης, αλλά ως επιστροφή φόρων, όταν ολοκληρώσει την επένδυση. Σε αυτή την περίπτωση, γιατί η επένδυση δεν εγκρίνεται σε μία μέρα? Ναι. Ποιο το πρόβλημα? Τι ελέγχουν? Ελέγχουν, θα πει κάποιος, μα πρέπει να ελέγξω τα αρχιτεκτονικά, πρέπει να ελέγξω. Αυτά έλεγξε τα καθώς περπατάει η επένδυση. Mm-hmm. Όχι στην αρχή, γιατί ο έλεγχος στην αρχή δεν σημαίνει ότι η επένδυση θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα σχέδια. Mm-hmm. Κάνε έναν έλεγχο, μετά